Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ξυλοδαρμού ενός 15χρονου από την Πάτρα, από τον ίδιο του τον πατέρα αλλά και το θείο του, επειδή τους αποκάλυψε το διαφορετικό σεξουαλικό του προσανατολισμό. Μετά την ενημέρωση που έκανε η οργάνωση το χαμόγελο του παιδιού σχετικά με το περιστατικό σε εισαγγελέα ανηλίκων, υπήρχε παρέμβαση του τελευταίου προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση. Τις τελευταίες ώρες την προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου έχει πλέον η μητέρα του και όχι ο πατέρας του και οι δύο τους έχουν φύγει πλέον από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο 15χρονος. Την ίδια στιγμή σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που κάνει η μητέρα, η οποία αναφέρει πως ο πατέρας τυπούσε και την ίδια στο παρελθόν όταν το ζευγάρι ήταν ακόμη μαζί, καθώς πλέον έχουν χωρίσει. Μάλιστα, όπως ανέφερε, την είχε απειλήσει ότι θα τη σκοτώσει όταν έμαθε ότι βρίσκεται στο πλευρό του 15χρονου. Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, τόνισε ότι δεν έχει θέμα με το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού και το έχει αποδεχτεί, ενώ υποστηρίζει ότι όλα ξεκινούν από την πρώην γυναίκα του. Στη μητέρα έδωσε προσωρινά την επιμέλεια του 15χρονου Κωνσταντίνου εισαγγελέας πατρών μέχρι να γίνει το δικαστήριο, καθώς ο πατέρας συνεχίζει να τη διεκδικεί. Ο ανήλικος πήρε εξιτήριο σήμερα από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Κάναμε τα πάντα για αυτό το παιδί, δήλωσε η διοικήτρια Ασπασία Ριγοπούλου. Η μητέρα του 15χρονου δηλώνει πως θα συμπαρασταθεί με όλες τις δυνάμεις στο παιδί, ενώ τα άλλα δύο της παιδιά, ένα μεγαλύτερο αγόρι και ένα κορίτσι, θα μείνουν με τον πατέρα τους. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο μετά τα όσα καταγγέλθηκαν στο χαμόγελο του παιδιού ότι το παιδί εμόφυρτο πήγε στην πλατεία του χωριού στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας μετά την κακοποίηση που δέχθηκε από τον πατέρα και το θείο του. Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αιτία ήταν ότι ο 15χρονος τους είπε πως είναι ομοφυλόφιλος, κάτι που πατέρας και θείος φέρεται να μην μπορούσαν να το δεχθούν. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται πως ο 15χρονος ζήτησε να βγει από το σπίτι όπου έμενε και ο πατέρας του δεν του το επέτρεψε. Διεκπληκτίστηκαν και το παιδί βρέθηκε με κακώσεις. Φέρεται μάλιστα να ήταν παρόν και ο θείος του παιδιού αλλά και η μητριά του. Ο εισαγγελέας ανηλίκων πατρών, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό από την αστυνομία, προέβησε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία του ανηλίκου. Διατάχθηκε ο ανήλικος να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η βαρύτητα των κακώσεων που υπέστη, όπως κατήγγειλε από τον πατέρα του, και αναλόγως του πορίσματος θα κινηθεί η ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και στο Καραμανδάνιο με αμοιχές εκδορές και άλογος μετά το επεισόδιο κακοποίησης που φέρεται να υπέστη, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία στο σπίτι της μητριάς του από τον ίδιο του τον πατέρα, ο οποίος έχει αναλάβει την επιμέλειά του, όπως και των άλλων δύο παιδιών του συνενετικά με τη μητέρα τους. Πήγε στην πλατεία του χωριού, είχαν καλέσει το ασθενοφόρο και την αστυνομία ο ίδιος. Δηλαδή το μόνο που σας είπε είναι «μαμά βοήθεια». Ναι, ναι, ναι. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Και μετά μάθαμε ότι λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις. Ναι. Πόσο σοβαρά ήταν τραυματισμένο το παιδί? Ήτανε, αλλά τώρα τον κρατάμε μέσα για προστατευτικούς λόγους. Τι σας είπε όταν ηρέμησε το παιδί, τι σας είπε, ποιοι τον χτύπησαν και γιατί? Ο μπαμπάς του και ο θείος του, λόγω που άργησε να πάει στο σπίτι. Και τον πήρε και μια φίλη του τηλέφωνο να πάει λίγο πάλι στην πλατεία για 10-20 λεπτά. Και ο μπαμπάς δεν ήθελε. Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει αυτό που ακούστηκε ότι το παιδί είπε για τη σεξουαλική του ταυτότητα? Το ήξερε ο μπαμπάς από πέρυσι τον Αύγουστο, αλλά ποτέ δεν το δεχότανε. Και τα έβαζε μαζί μου ότι εγώ φταίω. Το παιδί το εξέτασε για το ρωτήσω. Ναι, ήρθαν όλοι. Και τι διαπίστωσε? Αυτά τα έχουν μέσα οι γιατροί, δεν μου έχουν δώσει εμένα κάτι ακόμα. Το παιδί εσείς όταν το είδατε, πότε το είδατε? Κατευθείαν το βράδυ πήγα στο Ριάν που το είχαν για να κάνω μια ξωνική που θέλανε. Ήταν φοβισμένο, ήταν τρομακτισμένο, ήταν τα πάντα. Πόσο χτυπημένο, πόναγε στα πλευρά του, πόναγε μπροστά στο θώρακα. Δεν ήταν να τα ακουμπήσει πουθενά. Τι ήταν αυτό που σας ανάγκασε να του επιτρέψετε να έχει την επιμέλεια των παιδιών? Με πίεσε ο ίδιος. Με απειλούσε τότε ότι είχαμε χωρίσει, εγώ τον φοβόμουν. Και μου λέει θα συμφωνήσεις, μου λέει για να πάρω εγώ τα παιδιά με το ζόρι. Αλλιώς τι, θα σου κάνω κακό? Ναι, θα σου σκοτώσω, θα κάνω, θα ράνω. Και έτσι αναγκαστικά την έδωσα. Γιατί φοβόμουν και θέλαμε να είμαι στη ζωή να ελέγχω τα παιδιά μου, να δω τι κάνουν, αν είναι καλά. Τα παιδιά είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα? Είναι 17 ο μεγάλος μου και 14 η μικρή.
Η εισαγγελία πρωτοδικών Πάτρας αυτεπάγγελτα και πρωτού δει το φως της δημοσιότητας, το περιστατικό κακοποίησης είχε προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση. Αρχικά ανέλαβε να διερευνήσει το ενδεχόμενο να βρεθεί δομή φιλοξενίας για να μεταβεί ο ανήλικος μετά το εξιτήριο ή να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη λύση με την επιβεβλημένη απομάκρυνσή του από το σπίτι. Παράλληλα, η εισαγγελική αρχή μετά και την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και έχοντας όλα τα στοιχεία θα διερευνήσει αν η κακοποίηση σε βάρος του 15χρονου ήταν σε βαθμό πλημελήματος ή κακουργήματος προκειμένου να ασκήσει την ανάλογη ποινική δίωξη. Εν τω μεταξύ, μιλώντας στον Αντένα, ο πατέρας του 15χρονου αγοριού υποστήριξε πως δεν τσακώθηκε με το αγόρι επειδή είναι ομοφιλόφιλος, αλλά για άλλους λόγους, επειδή έμπαινε και έβγαινε από το σπίτι όποτε ήθελε. Το ξέραμε εδώ και 2 χρόνια ότι ο γιος μου είναι ομοφιλόφιλος, δεν τσακωθήκαμε για αυτό το λόγο, αυτά είναι όλα ψέματα. Εμείς τσακωθήκαμε για άλλο λόγο. Του είπα ότι λοιπόν δεν μπορείς στο σπίτι να μπαίνεις και να βγαίνεις ό,τι ώρα θέλεις, ειδικά βραδινές ώρες. Αυτός είχε μπλέξει με κάτι παρέες. Αν ίσχυαν αυτά και είχαν γίνει τέτοια πράγματα τόσο σοβαρά, εγώ θα έπρεπε να ήμουν φυλακή τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ είμαι έξω και απολαμβάνω τον μπανάκι μου σήμερα στη θάλασσα. Τόνισε αρχικά ο πατέρας του 15χρονου. Μαλώσαμε στο σπίτι για το λόγο το ότι ήρθε από μια παρέα μέσα στη νύχτα και ήθελε να ξαναπάει πάλι σε άλλη παρέα. Του έκανα παρατήρηση, του είπε ότι εδώ είναι σπίτι. Έχεις αδέλφια, έχεις οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνεις και να μπαίνεις όποτε θέλεις. Και τότε έγινε έκρηξη. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, γιατί όλα αυτά θα αποδειχθούν στο δικαστήριο, τόνισε σε άλλο σημείο ο πατέρας του 15χρονου. Στη συνέχεια ανέφερε ότι το παιδί του είχε πολλά προβλήματα συμπεριφοράς και είναι θύμα bullying στο σχολείο λόγω της φύσης του. Γέμιζαν τα ρεζερβουάρ των πελατών και οι σφράξεις αντί να καταλήγουν στο ταμείο της εταιρείας κατέληγαν στις τσέπες τους. Μέσα σε 2 χρόνια καταγράφηκε διαρροή του ποσού των 300.000 ευρώ από πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στα προάστια της Πάτρας και πίσω από αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκεται άρωμα γυναίκας. Στα δίχτυα των αστυνομικών αρχών της Πάτρας έπεσε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία κατηγορείται για υφαρπαγή μεγάλου χρηματικού ποσού από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μεγάλο πρατήριο υγρών καυσίμων της Αχαϊκής Πρωτεύουσας και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η γυναίκα επί 2,5 χρόνια κατάφερε να υφαρπάξει περίπου 293.000 ευρώ. Δεν δρούσε όμως μόνη της, καθώς είχε και συνεργό επίσης μια γυναίκα, η οποία συνελήφθη και αυτή από την αστυνομία. Με τη σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία, οι κατηγορούμενες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα της Πάτρας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πάτρας 2 γυναίκες ελληνικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, κατά συναυτουργία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η υπόθεση εξιγνιάστηκε από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πάτρας, ενώ από τον ανακριτή εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, η μία κατηγορούμενη εργαζόμενη ως υπάλληλος σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Πάτρα από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2024 υπεξαίρεσε σταδιακά από κοινού με τη δεύτερη κατηγορούμενη το συνολικό χρηματικό ποσό των 292.282 ευρώ προερχόμενο από τις εισπράξεις της εταιρείας. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κατηγορούμενη υπάλληλος πραγματοποιούσε τις εισπράξεις και πληρωμές των καυσίμων, καταγράφοντας χειρόγραφα τις κινήσεις και πριν την παράδοση του υπόλοιπου χρηματικού ποσού, είτε στην νόμιμη εκπρόσωπο είτε σε άλλο συνάδελφό της, κατέγραφε χρηματικό ποσό μικρότερο από το πραγματικό, ιδιοποιούμενη το υπολοιπόμενο χρηματικό ποσό καθημερινά. Η κατηγορούμενη υπάλληλος, για να μην γίνεται αντιληπτή και να αποφύγει τυχόν τον εντοπισμό της σε περίπτωση ελέγχου, κατά την αποχώρησή της από τη δουλειά, παρέδιδε τα χρήματα που υπεξαιρούσε κάθε φορά στη συνεργό της, η οποία την περίμενε κοντά στο πρατήριο υγρών καυσίμων σε καθημερινή βάση και παρελάμβανε τα χρήματα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ, 2 τραπεζικές κάρτες, βιβλιοσημειώσεων, έγγραφα, 3 κινητά τηλέφωνα, δέμα που περιείχε μεταλλικά τμήματα και τμήματα στήριξης θύρων, παραστατικά και αποδείξεις. Σε βάρος των 2 κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί στο παρελθόν δικογραφίες για απάτη, καθώς εμπορεύονταν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικά είδη, έχοντας λάβει από τους ενδιαφερόμενους προκαταβολές ή τη συνολική αξία του εμπορεύματος χωρίς να τα παραδώσουν στους τελευταίους. Οι συλληφθήσεις θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πάτρας. Να περάσουμε και στο αστυνομικό μας δελτίο από τη Δυτική Ελλάδα.
Ένας 59χρονος αυτοπυροβολήθηκε τη νύχτα της Κυριακής σε χωριό του Ερημάνθου και λίγο μετά τα μεσάνυχτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγιος Ανδρέας χωρίς να ήταν γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα. Στις 3 τα ξημερώματα, ήδη διασωληνωμένος, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στην Αθήνα. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδός Ατοβριάνδου στην Πάτρα εντοπίστηκε το πτώμα ενός ανθρώπου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ΕΚΑΒ και ιατροδικαστής. Σε σχηματισμό δικογραφίες προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Μεσολογίου σε βάρος ενός 38χρονου για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας σε επίτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 26χρονη σύντροφός του. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι τους τελευταίους 3 μήνες την χτυπάει, την απειλεί και την εξυβρίζει ενώ είναι έγκυος. Μάλιστα, ο δράστης το Σάββατο, περίπου στη 1:30 το μεσημέρι, και ενώ η γυναίκα διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αφού την εξύβρισε και την απείλησε, φέρεται να όρμησε πάνω της και πιάνοντας το λαιμό της με τα χέρια του άρχισε να τη χτυπάει σε όλο το σώμα αλλά και στην κοιλιά και στη συνέχεια την έβγαλε έξω από το σπίτι τους. Τραγωδία στην Πάτρα με τον ξαφνικό θάνατο ενός 49χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας την ώρα που γλεντούσε σε κοσμικό κέντρο που φιλοξενούσε κοινωνικό γεγονός κατέρευσε. Πάγωσαν οι καλεσμένοι όταν είδαν τον 41χρονο άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του και έσπευσαν να βοηθήσουν ενώ άμεσα κλείθηκε ασθενοφόρο. Δυστυχώς όμως ήταν αργά. Άφησε την τελευταία του πνοή σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του, σε συγγενείς και φίλους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του εδώ και χρόνια ενώ είχε υποβληθεί και σε επέμβαση. Χθες το βράδυ όμως η καρδιά του δεν άντεξε. Τροχαίο ατύχημα στην Πατρών Πύργου κοντά στα Καμίνια. Έλαβε χώρα χθες το απόγευμα. Γιοταχή έφυγε από την οδό και κατέληξε στην Παλαιά. Επί τόπου έσπευσαν ΕΚΑΒ και πυροσβεστική. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το γιοταχή βρέθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου στην Παλαιά Εθνική. Μάλιστα, χρειάστηκε και η συνδρομή φορτωτή για να απομακρύνει το αυτοκίνητο από τις γραμμές. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι στην περιοχή του Αντιρίου και πιο συγκεκριμένα στο Μολύκριο, χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου στην πυροσβεστική λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. 4 οχήματα και 8 άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν και έθεσαν έγκαιρα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά, ενώ έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου. Νεκρός στο χωράφι του εντοπίστηκε 62χρονος στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. Ο άτυχος αγρότης, πατέρας 4 παιδιών, ήταν στο χωράφι του στη Μαγούλα για αγροτικές εργασίες και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Έτσι, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα τα διακριβώσει η νεκροψία νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε ηλικιωμένο στο Αγρίνιο. Ειδικότερα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τροχαίο ατύχημα, οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας, ο συλληφθής οδηγώντας αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε έναν ηλικιωμένο άνδρα που κινούταν πεζός και προκάλεσε φθορές εργοταξιακή σήμανση έργων δικτύου φυσικού αερίου. Από τον τροχονομικό έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε το αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από τους αστυνομικούς της τροχέας που τον συνέλαβαν θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε, όπως αναμενόταν, την αφετηρία της τρίμηνης περιπέτειας, στην οποία εισέρχεται η Χαριλάου Τρικούπη, με ορίζοντα την εκλογή ηγεσίας. Όπως εισηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί σε εσωκομματικές στις 6 και 13 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, στη μάχη για την Προεδρία, μπαίνει και ο ηλίος βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά και την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μιχάλη Κατρίνη για την Προεδρία. Μετά τους Νίκο Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιλένα Αποστολάκη, η πέμπτη υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε από τον βουλευτή της Ηλίας. Μια πρόταση που μπορεί να εμπνεύσει, να συνθέσει και να νικήσει. Μια πρόταση ρήξης και ελπίδας, χαρακτηρίζει ο ίδιος την υποψηφιότητά του και ζητά παράλληλα τη συμμετοχή και τη στήριξη των πολιτών. Με συνείδηση της ευθύνης και επίγνωση της κρισιμότητας της εποχής για τη χώρα και τη δημοκρατική παράταξη, ανακοινώνω την απόφασή μου να συμμετάσχω ως υποψήφιος πρόεδρος στη διαδικασία εκλογής για τη νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στόχος μου είναι το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στο όριμο αίτημα των προοδευτικών πολιτών για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μια πρόταση που μπορεί να εμπνεύσει, να συνθέσει και να νικήσει. Μια πρόταση ρήξης και ελπίδας. Να αποδείξουμε στην πράξη ότι η λύση θα έρθει από την πολιτική. Μια πρόκληση
που έχει μία προϋπόθεση, τη συμμετοχή και τη στήριξη των πολιτών. Ο Μιχάλης Κατρίνης το 2007 και το 2009 εκλέγεται βουλευτής με το Πασόκ στον ομό της Ηλίας. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 εκλέγεται βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. Από το Δεκέμβριο του 2021 εξελέγει ομόφωνα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής μετά από πρόταση του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ τον Ιούλιο του 2023 ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε υψηλούς τόνους με τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη να εισηγείται τη διενέργεια εκλογών στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου. Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή ακόμα και από τα στελέχη που δεν ήθελαν να γίνουν άμεσα εκλογές, προκειμένου να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν. Εχθρός όμως του καλού είναι το καλύτερο. Μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Θα έπρεπε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Και προσωπικά θα ήθελα πολύ να έχουμε πετύχει περισσότερα. Γι' αυτό πρέπει ενωμένοι να αγωνιστούμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν μείνουμε ενωμένοι, πάντα με πολιτικό λόγο, με πολιτική αυτονομία, με ανανέωση και πολιτικό ήθος, τα πολύ περισσότερα θα έρθουν και δεν είναι μια απλή δέσμευση. Είναι η μεγάλη μου πίστη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα του νέου αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Μάιο σε μια επίσημη τελετή εγγενείων. Το κτίριο που μετεστεγάστηκε το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου εξασφαλίζει στο προσωπικό του τμήματος ιδανικές συνθήκες εργασίας προκειμένου να αποτελέσει την αποστολή του να διασφαλίσει το πολυτιμότερο αγαθό, το αγαθό της ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο τα εγγένεια του νέου κτηρίου του αστυνομικού τμήματος στο Ευπάλιο της Δωρίδος. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα του νέου αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Μάιο σε μια επίσημη τελετή εγγενείων. Μια νέα αστυνομική υπηρεσία στη διάθεση των συμπολιτών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά να ανοίγουμε και να ενισχύουμε υπηρεσίες προκειμένου κάθε μέρα όλο και περισσότερο να εμπεδώνουμε το αίσθημα ασφάλειας και να τιθέμεθα στην υπηρεσία των Ελλήνων πολιτών. Η υπόσχεσή μας και η δέσμευσή μας είναι ότι κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Οι αστυνομικοί αγωνίζονται για καλύτερη και περισσότερη ασφάλεια στους Έλληνες και την Ελλάδα και να είστε βέβαιοι ότι αυτή η προσπάθεια κάθε μέρα που εμπεδώνονται στην ελληνική κοινωνία θα καταστήσει την Ελλάδα μια χώρα πρότυπο ασφάλειας σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. Έχουμε τη χαρά σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, να εγκαινιάσει το νέο κτίριο το οποίο θα στεγάσει το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια που στεγάζουν αστυνομικές υπηρεσίες στη χώρα και η σημερινή μέρα είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας του Δήμου Ευπαλίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ασφαλώς των κεντρικών υπηρεσιών και των επιτελείων της Ελλάς, που σε πολύ σύντομο χρόνο ενέκριναν τις δαπάνες έτσι ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το κτίριο που στεγάζει το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου. Ευελπιστούμε ότι συνιστά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά του εγκλήματος για την ασφάλεια των πολιτών της Δυτικής Φωγίδας. Στον αγιασμό χωροστάτησε ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αυγουστίνος Σύρος. Σώσον Κύριε ο λαός σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βλέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσο πειράτων δια του σταυρού σου βοήθεμα. Την αρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Τοπάλης, ο οποίος και καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην τελετή των εγγενείων. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου κτηρίου του ΑΤΑΦ Ευπαλίου. Ένα κτίριο ανακαινισμένο στις προδιαγραφές και τις ανάγκες σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών. Θέλω να ευχαριστήσω το διοικητή του ΑΤΑΦ Ευπαλίου, τον Χρήστο Τρίκα, και τους συναδέλφους του για τη σωστή
λειτουργία και σωστές υπηρεσίες και την προστασία των πολιτών. Το νέο κτίριο που μεταστεγάστηκε το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου αποτελεί παραχώρηση του Δήμου Δωρίδας, του οποίου την κυριότητα είχε περιέλθει μετά από παραχώρηση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μετά την παραλαβή του κτιρίου έγιναν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των τεχνικών υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αφού διαμορφώθηκε κατάλληλα για τις ανάγκες της αστυνομικής υπηρεσίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 24 Μαΐου του 2024. Την εκδήλωση τίμησαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής καθώς και πλήθος κόσμου. Στον πρωτογενή τομέα, οι παραγωγοί επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να βρουν εργάτες γης για τη συγκομιδή των προϊόντων τους. Είναι χαρακτηριστικό πως από τη χώρα μας λείπουν περίπου 180.000 εργατικά χέρια, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τα προϊόντα. Στον Κωνσταντίνο Γκελντή μίλησαν καλλιεργητές μεταφέροντας την αγωνία τους. Αν χρειαζόμαστε 1.000 άτομα, έχουμε 100. Έστω και με τα χέρια μου, εγώ θα τη μαζέψω. Και ο καθένας μας. Γιατί έχουμε δώσει χρήματα. Και αυτά τα χρήματα δεν μαζεύονται, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και δεν παίζουμε πλέον με την παραγωγή. Η έλλειψη εργατών γης έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα να μένουν ασυγκόμιστα. Για παράδειγμα, στο χωράφι που βρισκόμαστε, οι πατάτες κινδυνεύουν να καούν από τον καύσωνα, επειδή δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για να τις μαζέψουν. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να φτάνουμε τους 40 βαθμούς. Η συγκομιδή έπρεπε να έχει τελειώσει τις πατάτες από το χωράφι. Θα μείνει αναγκαστικά 10 με 15 μέρες ακόμα. Με αυτή τη ζέστη θα αρχίσουν τα προβλήματα, δηλαδή σάπισμα, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής, το οποίο πάλι εμείς θα το υπομισθούμε αυτό το κόστος. Έτσι. Όταν είναι να μαζέψουμε μία αλφα παραγωγή, θα μαζέψουμε τη μισή, αν συνεχιστεί έτσι ο καύσωνας. Και αυτό λόγω των έλλειψης προεργατικού δυναμικού. Όπως λένε οι παραγωγοί, η έλλειψη εργατών γης είναι κάτι που τους βασανίζει τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Δώρα, για παράδειγμα, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να μπορέσει να βρει εργάτες γης και ακόμα από το 2021 είναι στο περίμενε. Εγώ σήμερα π.χ. εδώ έπρεπε να έχω 5 εργάτες, γιατί η καλλιέργεια δεν περιμένει, και εγώ έχω 2 και έχω τσακωθεί επί μια μισή εβδομάδα για να βρω αυτούς τους 2. Και μπορεί και αύριο να μην τους έχω που θα τους θέλω, γιατί πρέπει να ρεντήσουμε, πρέπει να μαζέψουμε τσίμες, πρέπει να. Και στο φόρτωμα πάλι υπάρχει πρόβλημα, γιατί τσακωνόμαστε μεταξύ μας του ποιος θα φορτώσει πρώτος. Δεν περιμένει το καρπούς, δεν περιμένουν οι καλλιέργειες, δεν περιμένουν. Είπε το Υπουργείο ότι ανοίξαμε θέσεις εργασίας από την Αίγυπτο, από την Ινδία, από το Πακιστάν, από τις Φιλιππίνες, από παντού. Πού είναι? Και αν δεν δουλέψει εδώ η περιφέρεια, δεν μπορούν να έρθουν. Το γεγονός ότι οι εργάτες γης πλέον είναι λιγοστοί έχει εκτοξεύσει τα μεροκάματα που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 50 ευρώ το επτάωρο. Όχι μόνο οι ανάγκες είναι τεράστιες, αλλά και αυτός ο κόσμος θέλει το βράδυ τα λεφτά του και μαύρα. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι μαύρο πληρώνουμε είναι χρεώνεται σαν κέρδος ό,τι βγάζουμε. Είναι καταστροφή για μας και όλη αυτή η διαδικασία. Και το πρόβλημά μας είναι το εξής, ότι εμάς μας ζητάνε μαύρα, δεν υπάρχουν, έχει ανεβεί το μεροκάμα το 10 με 15 ευρώ, μας ζητάνε μαύρα, εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε μαύρα, γιατί εμείς θα δουλεύουμε όλα λευκά, με τιμολόγια, τα πάντα όλα. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν χωρίς τους εργάτες που χρειαζόμαστε. Οι λιγοστοί εργάτες που υπάρχουν, τα μεροκάματα είναι από 45 έως 55 ευρώ και μαύρα, τα οποία μας λένε αν θέλετε, διαφορετικά πάμε αλλού, όπου υπάρχει περισσότερο ανάγκη. Ο κύριος Γιάννης Αρβανιτάκης καλλιεργεί ντομάτες. Χρειάζεται συνολικά 15 εργάτες και αυτή τη στιγμή έχει μόνον 3. Παίρνουμε 1, 2, 3, βρίσκουμε και εξυπηρετιόμαστε και με φίλους και με γνωστούς να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση σε πολύ δύσκολη περίοδο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπόψη να κάτσουν στην Ελλάδα, ή είναι παράνομοι ή οτιδήποτε άλλο, έρχονται περιστασιακά και δουλεύουν. Δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε δουλειές και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας με αυτόν τον κόσμο. Συνολικά από τη χώρα μας λείπουν κοντά στους 180.000 εργάτες γης, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μια νέα πολυτέλεια θεωρείται πια η κατανάλωση του καφέ στα καταστήματα εστίασης, αφού ο συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε στο 24%. Οι καταναλωτές από σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές του καφέ που σερβίρεται στα καταστήματα, ενώ η τιμή για take away και delivery παραμένει σταθερή.
αντιμέτωποι με αύξηση στην τιμή του καφέ που σερβίρεται στα καταστήματα εστίασης βρίσκονται οι καταναλωτές λόγω της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από το 13 στο 24%. Δεν είναι καλό για την περίοδο που διανύουμε. Τώρα όσον αυξηθεί η αύξηση ο καφέ στον καταναλωτή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί και θα το δούμε. Δεν έχουμε σκοπό ούτε να κρυβίνουμε τον καφέ, απλώς μας αναγκάζει η κατάσταση και θα δούμε πώς θα κινηθούμε κι εμείς σαν σύλλογος και σαν καφετέριες. Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% θα παραμείνει μόνο για τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής παραλαμβάνει τον καφέ από το κατάστημα ή παραγγέλνει μέσω delivery. Η κατάσταση χειροτερεύεται. Ο κόσμος δεν έχει τα διαθέσιμα πλέον όλα τα είδη να μπορεί να βγει να πιει καφέ, να φάει το βράδυ και να μπορεί να διασκεδάσει, οπότε προτιμάει να κάνει ένα από τα τρία και είναι δύσκολο. Βλέπουμε λίγο και την κατάσταση πώς είναι στα μαγαζιά μας, να έχει μειωθεί και η δουλειά. Δεν μπορεί να δώσεις 4 ευρώ με το νεράκι ένα καφέ και αν δεν πας και μόνος σου, εσύ με οικογένεια πας 20 ευρώ το πρωί για καφέ οικογενειακά, οπότε είναι υπερβολικό. Η επαναφορά του ΦΠΑ στο 24% στα σερβιριζόμενα ροφήματα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες της εστίασης. Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι με τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων τριών ετών και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αδυνατούν να απορροφήσουν την επιπλέον επιβάρυνση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να απορροφήσουμε άλλη αύξηση. Πιστεύω ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Αυτό είναι τα φόπλακα. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι ίδιοι, δεν έχουν μπει ποτέ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι αυτοί που κάνουν τις αυξήσεις δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην εστίαση, δεν έχουν επίγνωση το τι κάνουν και έχουν εισπρακτικά μέτρα με λάθος κλίμακα και λάθος κλάδο. Την ίδια ώρα, η διεθνής τιμή του καφέ βρίσκεται σε ανωδική τροχιά τους τελευταίους μήνες. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Ναύπακτος Motor Show, το οποίο διοργανώθηκε από το αθλητικό σωματείο FILBA, φίλη μηχανοκίνητου αθλητισμού Πάτρας. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όπου έγιναν και επιδείξεις από επαγγελματίες οδηγούς, σε χώρο που είχε διαμορφωθεί σε πίστα στο Γρίμποβο και που φυσικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Ολοκληρώθηκε το πρώτο Ναύπακτος Motor Show, το οποίο διοργανώθηκε από το αθλητικό σωματείο FILBA, φίλη μηχανοκίνητου αθλητισμού Πάτρας, υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το πρόγραμμα της έκθεσης ξεκίνησε από νωρίς την Παρασκευή με τους εκθέτες να παίρνουν τις θέσεις τους στο χώρο και να προετοιμάζουν τα περίπτερά τους ώστε να υποδεχθούν τους επισκέπτες του τριημέρου και να δίνουν μια μικρή ιδέα στους ανυπόμονους για το τι θα δουν Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο το πρωί οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και νωρίς το απόγευμα άνοιξαν και επίσημα οι πύλες για το κοινό. Μοναδικά εκθέματα με λίγες ή και αρκετές ρόδες έκλεψαν την παράσταση, με τους επισκέπτες να προσέρχονται στο χώρο κατά δεκάδες παρόλο τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ όσο βράδιαζε βέβαια η προσέλευση ανέβαινε κατακόρυφα, το ίδιο και η αδρεναλίνη. Η εκδήλωση έγινε στο χώρο των μπαζαριών στην παραλία του Γρυμπόβου και συμμετείχαν επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες που εξέδεσαν τα προϊόντα ή τα οχήματά τους. Είναι ένα τριήμερο μιας καλής διοργάνωσης και αρχίζει μια μελλοντική συνεργασία η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα φέρει χιλιάδες κόσμο στην Ναύπακτο για να παρακολουθήσει αυτό το υπερσόλ το οποίο είδαν όσοι τυχεροί ήταν εδώ.
Είναι καλό αυτό για την νεολαία, να έχει υπάρχει ένας χώρος για τα νέα παιδιά που είναι λάτρεις του καροκίνητου, να έρχονται εδώ και μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας πάντα και όχι σε άλλους χώρους που γίνονται εκδηλώσεις και επιδείξεις χωρίς την άδεια των αγών, γιατί έχουμε και τέτοια προβλήματα, να ασκούν να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Απολύνουμε μια πλακέτα στον κύριο Δούρο, γιατί μεγάλη βοηθιά του. Από ό,τι έμαθα και ο παπάζοντας πίσω, προφανώς ο πανηγός. Ο πανηγός της ιστορίας. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι. Όπως βλέπετε πίσω οι κοπέλες οι όμορφες φοράνε τα ρούχα δικά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυρίτσης, μήπως... Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου έγιναν επιδείξεις από επαγγελματίες, οδηγούς αλλά και ιδιώτες σε χώρο που είχε διαμορφωθεί σε πίστα. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή του αθλήματος, της τοπικής κοινωνίας αλλά και ο τουρισμός. Στο χώρο επίσης υπήρχε και περίπτερο του Ιδρύματος Φλόγα, ενώ έγιναν και επιδείξεις που φυσικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές του event, καθώς και την ελληνική αστυνομία, την τροχέα, την πυροσβεστική και τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Με μεγάλη προσέλευση και ακόμα μεγαλύτερο κέφι, πραγματοποιήθηκε η θρησκευτική πανήγυρη το βράδυ της Παρασκευής στις τρίτες εργατικές κατοικίες στην Αύπακτο. Μεταξύ άλλων, Βασίλης Κοστούλας και Έλενα Γεώργαντα απογείωσαν το κέφι και το γλέντι. Όπως ήταν φυσικό, κράτησε μέχρι πρωίας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θρησκευτική πανήγυρη στις τρίτες εργατικές κατοικίες Ναυπάκτου την Παρασκευή το βράδυ, όπου γιόρταζε ο μόνιμος ναός των Αγίων Αποστόλων. Κέφι, νιάτα και χορός είναι οι λέξεις που χαρακτήρισαν την εκδήλωση, καθώς η νεολαία γέμισε από νωρίς την πίστα της πλατείας.
Έλενα Γιώργαντά, ο Βασίλης Κοστούλας και ο Βασίλης Πολύδωρος με τη συνοδεία του Μάκη Σαλέα και του Γιάννη Κοτρότσου ξεσήκωσαν με τις μουσικές τους ικανότητες στο κοινό. Το γλέντι και ο χορός διήρκησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Χρήστος Μελίστας, ευχαριστεί όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά του και παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του Λεπάντο από όλους εμάς. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.